Είναι δεκάδες πια Πάμε όλα αυτά. να δούμε ένα απόσπασμα τη Δήμητρη νωρίτερα σήμερα και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, γιατί θέλω πολύ να ακούσω τι λέει και ο Σπύρος. Κύριε Πρωθυπουργέ, αξιολάτρευτε κύριε Μπένο, θεόσταλτε κύριε Τριαντόπουλε. Μία παρατήρηση. Πρέπει να φάτε λίγο. Λίγο. Λίγο φαγητό παραπάνω. Δύο άνθρωποι νομίζω αξίζουν σήμερα πραγματικά να τους αποδώσουμε τα εύσημα πέρα και πάνω από τη συνολική δουλειά η οποία γίνεται από όλο το κυβερνητικό κλίμα. Και είναι ο Χριστός ο Τριαντόπουλος. Τώρα δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω εγώ θεόσταλτο, διότι επειδή εγώ τον έστειλα, μετά θα πάμε σε παραπομπές πολύ επικίνδυνες και θα οδηγηθούμε σε άλλες ατραπούς, τις οποίες δεν νομίζω ότι έχουμε καμία διάθεση έτσι, να κινηθούμε. Έχει κάνει όμως μια πολύ σπουδαία δουλειά. Σπύρο. Δεν έχω λόγια. Και εσύ. Δηλαδή από αυτό που είδα και από αυτό που βλέπουμε από το πρωί, μπορείς να πεις μόνο αυτό, το δεν έχω λόγια. Δηλαδή, πού βρίσκεται τόση διάθεση και τόσο χιούμορ. Πότε τον λατρέψαμε? Είναι η βόρεια έδεια που κατακάει και το καλοκαίρι και πλημμύρισε τον και Οκτώβριο. Και τέσσερις μήνες, όπως είπες στην εισαγωγή σου, δεν πήγαινε ο Πρωθυπουργός, όχι τυχαία. Γιατί η κάτοικη είναι εξάλλου. Υπήρχε και μια διαδήλωση απ' έξω. Ήταν σε κλειώματα αυτή βέβαια, για να μην πλησιάσουν. Δεν ήταν κάτι και ήταν ηθοποιοί. ήταν ηθοποιοί. Λοιπόν, ναι, δεν μπορεί να είναι όλο αυτό τόσο αστείο. Δεν είπαμε οι άνθρωποι ότι πρέπει να μην χαμογελάνε, να μην κάνουν τίποτα, να μην λένε τίποτα άλλο. Και από τοπικούς παράγοντες όλες αυτές οι προσφωνήσεις είναι εξαιρετικά υπερβολικές για όποιον στοιχειωδώς μιλάει και γνωρίζει το τι συμβαίνει στην περιοχή σήμερα. Δηλαδή, στην περιοχή που τα σχολεία έχουν καεί και αυτά που έχουν μείνει έχουν συγχωνεύσει τμήματων. Και είναι και οι άνθρωποι που ακόμη δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Και είναι και μία μέρα. Έργα που δεν προχωράνε. Και είναι και πλημμυρική μελέτη. Και είναι και μία μέρα όπου ενώ βρισκόμαστε στο τέλος του 2021, έχουμε 130 θανάτους από COVID. Και πραγματικά έβλεπα δελτία ειδήσεων. Και κάθισα και τα είδα όλα, ειδικά στην αρχή. Πρέπει να πω ότι η κρατική τηλεόραση και άλλο ένα κανάλι είχαν πρώτη είδηση στους 130 νεκρούς. Υπήρξε κανάλι που είχε μετά από 45 λεπτά αυτή την είδηση. Πριν τα αθλητικά δηλαδή. Ναι, περίπου πριν τα αθλητικά. Μπράβο τους. Δεν ξέρω επίσης, θα μου πεις και εσύ δημοσιογράφος, είσαι, κάνεις τις επιλογές σου, έχεις ένα κώδικα αξιολόγησης, βεβαίως. Στη γενική αυτή ζήτηση, ωραία, ο καθένας έχει ένα κώδικα αξιολόγηση, αλλά και για αυτόν κρίνεται, για τον κώδικα αξιολόγηση που έχει. Είναι η κατάσταση τραγική και είναι τραγική γιατί, όπως είπε και ο Πόη, ναι μεν το εμβόλιο, αλλά δεν μπορείς να αφήσεις τα συστήματα υγείας. Χρειάζεσαι τα συστήματα και εδώ πέρα έχουμε αφήσει το σύστημα υγείας. Εμείς επί μέρες τώρα έχουμε καταγγελία στην εκπομπή, καταγγελίες ακόμα και για ένα πιο ειδικό και βαρύ θέμα που είναι η ΜΕΘ. Βέβαια. Κλειστές, ανοιχτές, επιμέρους, διαλογή, όλο αυτό που πρέπει να διερευνηθεί. Και αυτό είναι αποτέλεσμα το πώς η κυβέρνηση συμπεριφέρεται στο ΕΣΥ. Μέσα στην πανδημία. Αντί να βλέπουμε μια επέκταση του ΕΣΥ, εφόσον ο ιδιωτικός τομέας δεν μετέχει, βλέπουμε συρρήκνωσή του και βλέπουμε με μια πολύ μεγάλη ψυχραιμία και άνεση η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει το όλο θέμα. Και έτσι. Το ζήτημα είναι μόνο οι αντιεμβολιαστές. Βεβαίως είναι ζήτημα μεγάλο οι αντιεμβολιαστές. Και ο τρόπος που κινούνται πλέον, έτσι. Ναι. Γιατί φαίνεται ότι τους έχει αφαιθεί πάρα πολύ χώρος ακριβώς για να το συζητάμε. Ναι. Την εποχή του Μακεδονικού. Είναι πολύ μεγάλο θέμα οι αντιεμβολιαστές και η στάση της Εκκλησίας και η στάση κυκλωμάτων και όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα θέματα. Αλλά δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι εγώ πηγαίνετε εμβολιαστείτε και το θέμα λύθηκε. Γιατί και πάλι θα πούμε ότι έρχεται σήμερα μετά από 2 χρόνια ο ΠΟΗ και λέει. Δεν είναι μόνο με τα εμβόλια, δεν θα σωθούν. Και σήμερα στους 700 της ΜΕΘ το 18,38% 100 τόσοι είναι κανονικά εμβολιασμένοι. Βγήκε, το γράψανε. Λοιπόν, έβλεπα τα συγκριτικά από την Ελστάτ βδομάδα-βδομάδα 20 και 21. Το 21 μετά την 8η βδομάδα, συγκριτικά με τις αντίστοιχες βδομάδες του 20, άρχισε να έχει περισσότερους νεκρούς από το 20.
Σπύρο, σκέψου. Και κάτι τώρα άλλο. Φτάσαμε στου 1.300 μέσα στο, από το Δεκέμβριο. Σκέψου κάτι άλλο. Μόλις χάλασε και ο καιρός. Πάμε για τα χειρότερα. Γιατί όσο κρυώνει, τόσο ανεβαίνει η πανδημία. Τόσο ανεβαίνει. Αν δει κανείς και εβδομάδα-εβδομάδα την πορεία, είναι εκπληκτικό, αλλά το 2021 είναι μια δραματική χρονιά με 60% και πλέον στο σύνολο του πληθυσμού και στα μικρά εμβολιασμένο. Έτσι είναι. Καταγγέλλω Σουρμπελίδη για υπονόμευση του COVID-free summer. Το ποιοι είναι οι θεόσταλτοι και τι γίνεται, ας το κρίνουν αυτοί που τα λένε.